Θανάση, στο σημείο να λέμε ότι οι εκλογές ή το δημοψήφισμα είναι ποντιοπιλατισμός της κάθε κυβέρνησης, συγγνώμη, αλλά κρύβει κινδύνους αυτό. Μα δεν μπορούσα να το πει από πριν τότε, ότι εγώ θα βγω και αν δεν δεχτώ τον κοντάσμο θα πάω σε δημοψήφισμα. Ένα-ένα. Γιατί ήταν άλλες, θα ήταν τότε, θα ήταν άλλη πρόταση των θεσμών και άλλη είναι τώρα. Το να λέμε ότι το δημοψήφισμα είναι βλαπτικό και άχρηστο. Εγώ γενικά δεν το έχω ποτέ αυτό. Μιλάω για τη συγκεκριμένη ερώτηση και τη συγκεκριμένη. Το να λέμε ότι το δημοψήφισμα είναι πετάμε την καυτή πατάτα στον ελληνικό λαό, είναι σαν να αρνούμαστε, επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν, ότι ο ελληνικός λαός είναι αυτός που κατοικεί σε αυτή τη χώρα. Και είναι αυτός που πρέπει να αποφασίζει. Αυτός έβγαλε τον ΣΥΡΙΖΑ όμως. Αυτός εξέλεξε. Αυτό δεν είναι μια μορφή δημοψηφίσματος. Ρωτούν λοιπόν πολλοί, δεν έχει νοπή εντολή ο ΣΥΡΙΖΑ? Θανάση, άλλο 36,4% και άλλο 70% που θα έχουμε την Κυριακή. Ζητώ συγγνώμη, είναι διαφορετικό αυτό.